Στη σκιά της χθεσινής τραγωδίας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς με τον θάνατο 33χρονης επισκέπτριας από πτώση βράχου, ειδικοί επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν για τον βαθμό ασφάλειας της διέλευσης από το Φαράγγι και για την πιθανότητα νέων κατολισθητικών φαινομένων που θα κρίνουν και τη συνέχιση της περίοδου λειτουργίας του. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμης Λέκας, που μαζί με γεωλόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο Φαράγγι, μίλησε για έναν δρυμό υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Φαράγγι της Σαμαριάς και τα άλλα φαράγγια έχουν υψηλό κίνδυνο και πρέπει να αποδεχθούμε αυτόν τον κίνδυνο. Βεβαίως κάνουμε κάθε τι για να μειώσουμε την έκθεσή μας σε αυτόν τον κίνδυνο και στα πλαίσια αυτής της μείωσης της έκθεσης εντάσσεται και η δικιά μας επίσκεψη. Στην περιοχή βρέθηκε και κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Στόχος των επιστημόνων ήταν να εντοπίσουν τα τρωτά σημεία στα παρανή του Φαραγγιού. Γενικώς τα φαράγγια πάντως είναι κανόνας που δεν έχει εξαίρεση. Δηλαδή στο Βίκο δεν πέφτουν πέτρες στο φαράγγι του Βίκου. Στην Ήμπρο δεν πέφτουν πέτρες. Πέφτουν πάρα πολλές πέτρες στα φαράγγια γενικώς. Αλλά σε ένα φαράγγι βέβαια που κινείται τόσος πολλής κόσμος, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ατύχημα και καμιά φορά και δυστύχημα δυστυχώς. Στο ερώτημα γιατί το φαράγγι δεν έκλεισε ώστε να αποφευχθεί και ο ελάχιστος κίνδυνος για τους χίλιους και πλέον επισκέπτες, ο ΦΥΠΕΚΑ, τοπικές αρχές αλλά και ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας τόνισαν πως από τις προγνώσεις που είχαν στη διάθεσή τους δεν διαφαινόταν η εκδήλωση ισχυρής βροχής στο φαράγγι της Σαμαριάς. Πραγματικά τα δεδομένα μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ δεν έδιναν εικόνα η οποία να μας ανησυχούσε για την επόμενη μέρα, κυρίως εδώ για τις περιοχές του νησιού μας. Η επόμενη μέρα βέβαια με τα νεότερα δεδομένα, τα οποία ήρθαν όμως το να τα δουν οι προγνώστες μετά τις 10 με 11 η ώρα, ήταν πλέον αργά. Τα καιρικά φαινόμενα που εξελίχθηκαν στο φαράγγι της Σαμαριάς σήμερα δεν προβλεπόταν από πουθενά. Διαφορετικά θα είχε λάβει τα μέτρα του ΦΥΠΕΚΑ που ουσιαστικά έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του φαραγγιού. Δεν υπήρξε πρόνοια, δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα. Ίσως θα πρέπει να δούμε ξανά τα μοντέλα μέσω της ΕΜΗ, θα πρέπει να δούμε τους σταθμούς που υπάρχουν της μετεωρολογικής υπηρεσίας μέσα στο φαράγγι, να έχουμε καλύτερη ενημέρωση ούτως ώστε να προλαβαίνουμε τέτοια συμβάντα. Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, Σταύρος Μπαδογιάννης, ο οποίος δεκάδες φορές έχει ηγηθεί οργανωμένων εκδρομών στο φαράγγι της Σαμαριάς, εξηγεί ότι η μορφολογία του δρυμού είναι τέτοια που δεν υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις. Χαρακτηρίζει δε μη ρεαλιστική την πρόταση για δίχτυα ασφαλείας, όταν το ύψος στις πλαγιές του δρυμού ξεπερνά τα 500 μέτρα. Οπωσδήποτε οι πέτρες πέφτουν. Δεν μπορεί να μας πει κανείς ότι δεν θα πέφσει πέτρα αύριο ή μεθαύριο, ή αν ψυχαλίσει ή αν φυσήξει. Πέφτουν οι πέτρες. Είναι κανόνας που σας είπα. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι θα υπάρξει στο φαράγγι μέρα που θα εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα πέσουν πέτρες. Κατά μήκος του μονοπατιού, προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνουν τους επισκέπτες για τα επικίνδυνα σημεία, προτρέποντας τους μάλιστα να επιταχύνουν το βήμα τους. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί ξένοι, όπως μπαίνουν με πρόχειρο τρόπο, με πρόχειρα παπούτσια, με πρόχειρο ρουχισμό, δεν δίνουν και πολύ σημασία στη σήμανση. Είμαι απολύτως βέβαιος. Οπότε, εκεί που πρέπει να συντομέψουν, επειδή βγάζουν φωτογραφίες, επειδή έχουν έρθει για διακοπές, επειδή το βλέπουν λίγο διαφορετικά, σου λέει το φαράγγι είναι ένα μέρος για να περάσουμε ωραία, να βγούμε στη θάλασσα στην κάτω μεριά να κάνουμε μπάνιο, δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στη σήμανση. Πέρσι, ένα 45χρονος τουρίστας είχε ακροτηριαστεί μετά από πτώση βράχων στο φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.